Καλό απόγευμα και χρόνια πολλά. Λοιπόν, χθες συμμετείχατε και εσείς σε μια μεγάλη εκδήλωση που έγινε, μια εκδήλωση του Υπουργείου Τουρισμού, και είχαμε και την ομιλία του Πρωθυπουργού για την τουριστική χρονιά, έτσι πώς κλείνει, πώς ολοκληρώνεται, έναν απολογισμό για ολόκληρη τη χώρα και φυσικά για κάθε περιοχή χωριστά. Είναι θετικά αυτά τα στοιχεία? Είναι αρκετά θετικά. Ουσιαστικά, αυτό, όπως ακριβώς το είπατε, ήταν μια εκδήλωση στην οποία έγινε ένας απολογισμός της χρονιάς που μας πέρασε και το τι προβλέπεται για την ερχόμενη χρονιά. Αυτό που, το σημαντικό που είπε ο Πρωθυπουργός είναι ότι στον προϋπολογισμό του 2022 είχαν μπει σαν έσοδα 15 δισεκατομμύρια, ενώ τα ξεπεράσαμε κατά 3 δισεκατομμύρια. Άρα σημαίνει ότι τα 3 δισεκατομμύρια αυτά είναι κέρδος στον προϋπολογισμό και σίγουρα θα πάνε για κάποιες ανάγκες όπως κρίνει η κυβέρνηση. Πιάσαμε νούμερα κοντά στο 90% των αφίξεων του 2019. Ουσιαστικά το 2019 ήταν χρονιά σταθμός για τον τουρισμό στη χώρα μας, και στη μετά-COVID εποχή τώρα πιάσαμε περίπου το 90%, ενώ ο κύκλος εργασιών είναι κοντά στο 2019. Αυτό σημαίνει ότι αυξήσαμε τη μέση μερίσια δαπάνη του κάθε επισκέπτη όταν έρχεται στην χώρα μας, στους προορισμούς της χώρας μας. Άρα ήταν πολύ σημαντικά τα στοιχεία. Είναι τα συνολικά στοιχεία για τη χώρα, αλλά κάπως έτσι αποτυπώνονται και για τη δική μας την περιφέρεια, στην περιφέρεια Θεσσαλίας. Σωστά, κάπως έτσι κινήθηκαν οι αριθμοί. Θεωρώ πως είμαστε στα ίδια επίπεδα, αν και έχουμε μπει κάτι βασικό. Πρέπει, το μοντέλο του τουρισμού έχει αλλάξει στη μετά-COVID εποχή και αυτό οι επαγγελματίες πρέπει να ταυτιστούν με τα νέα μοντέλα. Έχει αλλάξει ακόμη και το πώς ψάχνει κάποιος κατάλημα ή προορισμό να πάει. Άρα πρέπει να αλλάξουν και τα δεδομένα τα δικά μας σαν επαγγελματίες. Από πλευρά μας, σαν περιφερειακή αρχή, που η αρμοδιότητά μας είναι η προβολή των προορισμών, γιατί δεν είμαστε επαγγελματίες να βγούμε να πουλήσουμε πακέτα. Εμείς προβάλλουμε τους προορισμούς, κοιτάζουμε πάντα να έχουμε μια ισόρροπη προβολή, ώστε να αναδείξουμε και προορισμούς που είναι σε χαμηλότερα επίπεδα, αλλά και να κρατήσουμε στα υψηλά επίπεδα προορισμούς που ήδη είναι πάρα πολύ γνωστοί, όπως είναι τα Μετέωρα, όπως είναι η Σκιάθος, όπως είναι το Πήλιο. Τι είναι εκείνο δηλαδή που πρέπει να αλλάξουν, λέτε, σε τι να προσαρμοστούν, τι πρέπει να κάνουν για τη χρονιά που έρχεται? Στην περίοδο του COVID δούλεψε πάρα πολύ το κομμάτι του digital marketing, που σημαίνει ότι πλέον για να επιλέξει κάποιος ένα κατάλημα θα κοιτάξει το τι παροχές έχει, για να επιλέξει ένα προορισμό θα κοιτάξει το τι μπορεί να του παρέχει πέρα από τον ύπνο και ένα καλό φαγητό. Δηλαδή φεύγουμε από το See & Sun, πάμε πλέον σε παροχές που ζητάνε, και σκεφτείτε ότι πλέον η κρίση οικονομική έχει πάει σε όλες τις χώρες, άρα ό,τι ξοδεύει ο κάθε επισκέπτης κοιτάζει να πάρει ανταποδοτικά σε παροχές όσο γίνεται περισσότερες. Κατά συνέπεια μιλάτε για την ανάγκη επενδύσεων μικρών ή μεγαλύτερων, έτσι, για αναβάθμιση των καταλυμάτων, αλλά και όχι μόνο φυσικά των καταλυμάτων, όσων κινούνται γύρω από το χώρο του τουρισμού. Ακριβώς, οι οποίες ξεκινάμε από επίπεδο που δεν χρειάζεται χρήματα, απλά να αλλάξει κάποια δεδομένα πάνω στο κομμάτι το πώς θα παρουσιάσει την επιχείρησή σου μέσα από το διαδίκτυο, παράδειγμα. Ναι. Το πόσο καλές φωτογραφίες θα έχεις και το πόσο πραγματικός θα είσαι σε αυτό που πουλάς. Γιατί έχουμε ζήσει και αυτό, να βλέπουμε άλλες φωτογραφίες και όταν φτάνουμε σε ένα κατάλημα να είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Και πιστεύω ότι το έχουμε ζήσει όλοι μας αυτό. Αλλά και στις επενδύσεις, στις οποίες εδώ πάλι έρχεται η περιφέρεια Θεσσαλίας, που έχουμε βγάλει επενδύσεις ειδικά για τον τουρισμό που αγγίζουν το 70%. Άρα δεν υπήρχαν μέχρι τώρα τέτοια ποσοστά επιδότησης που να αγγίζουν το 70%, όπως είναι το πρόγραμμα επενδύο για καινούργιες επενδύσεις. Ναι. Αυτά όμως, σε αυτά υπάρχει έτσι εύκολη πρόσβαση από τους επαγγελματίες, τους επιχειρηματίες? Δηλαδή... Φυσικά και υπάρχει, και ξεπέρασαν τον προϋπολογισμό που είχαμε κάνει. Καλύφθηκαν όλα τα χρήματα τα οποία είχαμε προϋπολογίσει σαν περιφέρεια ότι θα δοθούν σαν επιδότηση. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ζήλος από τον κόσμο και το ζούμε καθημερινά, ότι όλοι περιμένουν το καινούργιο ΕΣΠΑ από το κράτος, το οποίο θα βγει, θεωρώ, στις αρχές του 2023, για επενδύσεις, είτε για αναβαθμίσεις των μονάδων τους, είτε για καινούργιες μονάδες.
Ναι, ελπίζουμε να μην καθυστερούν αυτά τα προγράμματα, γιατί είναι και αυτή η καθυστέρηση πολλές φορές που πάει και τα σχέδια πίσω. Το γνωρίζετε κι εσείς που ασχολείστε έτσι με το χώρο και με πολλούς συνομιλείτε από τον κλάδο του τουρισμού. Κατά συνέπεια μιλάμε για, αν μπορώ να το θέσω έτσι, για μεγαλύτερο επαγγελματισμό, έτσι, να ανεβάσουν οι επιχειρηματίες το επίπεδό τους, διότι είμαστε πολλά χρόνια τώρα, δεκαετίες, μια έτσι τουριστική περιοχή που προσελκύει επισκέπτες. Λέτε όμως ότι χρειάζεται ένα επίπεδο παραπάνω πια. Κοιτάξτε, η περιφέρεια Θεσσαλίας, το έχουμε ξαναπεί, δεν είναι μια περιφέρεια πρώτης ταχύτητας στο τουριστικό κομμάτι. Ήταν μια περιφέρεια που μέχρι πριν από λίγα χρόνια, μπορώ να σας πω ότι δεν υπήρχε καν στον τουριστικό χάρτη. Μέσα από την προβολή και μέσα από συνεχείς στοχευμένες δράσεις, καταφέραμε αυτή την περιφέρεια Θεσσαλίας να μπει στον τουριστικό χάρτη. Από εκεί και πέρα, η σκητάλη πηγαίνει στους επαγγελματίες, οι οποίοι θα πρέπει, όσον αφορά τα τουριστικά γραφεία, να βγάλουν πολύ καλά πακέτα συνδυαστικά για να φέρουν τον κόσμο. Όσον αφορά τους ξενοδόχους και τους ιδιοκτήτες συνοικιαζομένων δωματίων, να έχουν καλύτερη παροχή υπηρεσιών. Άρα εδώ έρχεται αυτός ο επαγγελματισμός που ακριβώς λέτε κι εσείς. Σε αυτή τη μεγάλη τώρα ειδική εκδήλωση του Υπουργείου Τουρισμού για το 2023, τι ακούσαμε? Ακούσαμε ότι είναι πάρα πολύ θετικά οι προβλέψεις που υπάρχουν και από τις προκρατήσεις και από το ενδιαφέρον των ξένων, γιατί κυκλοφορούσε το ερώτημα ότι μήπως μετά τον COVID για πρώτη χρονιά ήρθαν στην Ελλάδα ένα μεγάλο κύμα τουριστών και του χρόνου δεν θα επιλέξουν την Ελλάδα, του χρόνου θα είναι κάποιος άλλος προορισμός. Και όμως δείχνουν όλα ότι θα είναι ακόμα μεγαλύτερο το κύμα των τουριστών που θα έρθουν αν δεν έχουμε κάποιους εξωγενείς παράγοντες. Φανταστείτε ότι φέτος δεν είχαμε Ρώσους, δεν είχαμε Ουκρανούς. Ήταν πολύ ελάχιστοι οι Ουκρανοί που κινήθηκαν. Οι Ρώσοι δεν κινήθηκαν. Κόπηκε η σύνδεση με τον κύριο Μπουτίνα. Μπορούμε να δούμε αν μπορούμε να το αποκαταστήσουμε έτσι για να ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας. Ναι, ωραία. Κύριε Μπουτίνα, ναι. Στερηθήκαμε, λέτε, μεγάλα τμήματα έτσι εισρώων. Ακριβώς. Και από την Ασία, αλλά και από τη Ρωσία. Ναι. Τα οποία πιστεύουμε να ξεπεραστούν. Κατά συνέπεια, αισιοδοξία για την νέα χρονιά που σε λίγο πρόκειται να ξεκινήσει. Και πάμε έτσι κλείνοντας να δούμε και τι γίνεται για τα Χριστούγεννα και την πρωτοχρονιά σε επίπεδο Θεσσαλίας. Θεωρώ ότι είναι πολύ αισιόδοξα τα μηνύματα. Οι κρατήσεις αγγίζουν το 90% στους περισσότερους προορισμούς, στους χειμερινούς προορισμούς της Θεσσαλίας. Υπάρχουν περιοχές που ήδη έχουν κλειδώσει στο 100% εδώ και πολύ καιρό. Δηλαδή για πρώτη φορά η Λίμνη Πλαστήρα έχει κλειδώσει εδώ και ένα μήνα περίπου. Mm-hmm. Τα Μετέωρα έχουν κλειδώσει και ο νομός Τρικάλων ολόκληρος έχει κλειδώσει τις τελευταίες 20 μέρες. Και θεωρώ ότι και άλλοι προορισμοί αγγίζουν το 80-90%. Άρα είναι πάρα πολύ θετικά τα αποτελέσματα και προερχόμαστε μετά από το τριήμερο της 28 Οκτωβρίου που και εκεί είχαμε τέτοιες πληρότητες και έχουμε μπροστά μας ένα Πάσχα και απόκριση και Πάσχα που και εκεί. Και αυτό είναι που είπε και ο Πρωθυπουργός, ότι μιλάμε για 12 μήνες τουρισμό. Όχι φυσικά να έρχονται ξένοι τουρίστες 12 μήνες το χρόνο στην Ελλάδα, όμως να κινούνται οι Έλληνες και βλέπουμε ότι κινούνται πάρα πολύ οι Έλληνες. Μάλιστα. Έχει γίνει πολλή δουλειά. Φαίνονται πια τα αποτελέσματα από όλες τις πλευρές αυτή η δουλειά, κύριε Μπουτίνα. Σας ευχαριστώ θερμά και σας εύχομαι και καλές γιορτές και καλά Χριστούγεννα σε εσάς. Να είστε καλά. Καλές γιορτές και σε εσάς. Καλές γιορτές. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εγώ.